ήθελα να εκφράσω έτσι τη χαρά μου που και ως θεατρολόγος, όχι μόνο δηλαδή και ως συνάδελφος, που βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ, σε αυτό το χώρο του Πανεπιστημίου. Ελπίζω σε αυτό το διάλογο ανάμεσα στη μέση εκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια, ας είναι μια αρχή για να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Εξάλλου, η γαλλική γλώσσα χρειάζεται υποστήριξη και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα προσελκύσουμε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους να την γνωρίσουμε καλύτερα, να γνωρίσουμε τη χώρα, τον πολιτισμό. Ήθελα να σας πω ότι το συγγραφέα που επέλεξαν τα παιδιά να παρουσιάσουν σήμερα σε αυτή τη μορφή θεατρικού αναλογίου, ο συγγραφέας λοιπόν αυτός ανήκει στο 18ο αιώνα. Είναι δηλαδή ο αιώνας κατεξοχήν ο αιώνας του διαλόγου, έτσι όπως τον φαντάστηκαν οι φιλόσοφοι μέσα από τα κείμενά τους. Μια δημοκρατική μορφή επικοινωνίας και απέφθηξη των μηνυμάτων προς τον κόσμο. Ο Μαριβό ήταν ένας από τους πιστούς οπαδούς αυτής της μορφής του διαλόγου μέσα στα κείμενά του. Κρατάω λοιπόν αυτή τη λέξη διάλογο για να είναι η αρχή και η συνέχεια μια ενός διαλόγου ανάμεσα σε εσάς και σε εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ. Θα σας πω λίγο δύο λόγια για το πώς στήθηκε η σημερινή παράσταση και επίσης για τους συντελεστές και το πρόγραμμα και το τι πρόκειται να δούμε. Η ιδέα ξεκίνησε από τις μαραθώνιους ανάγνωσης που γίνανε με αφορμή την δολοφονία. Σκεφτήκαμε με τον Δημήτρη το Σχορίδη να μην μείνουμε στην απλή ανάγνωση ενός κειμένου, αλλά να περάσουμε στη θεατροποίησή του. Έτσι ζητήσαμε την συνδρομή του Πανεπιστημίου, που αμέσως βρήκαμε πολύ μεγάλη και θετική ανταπόκριση από τις κυρίες Μαμακούκα και την κυρία Εξάρχου και τον κύριο Γραμμενίδη, που είναι και ο πρόεδρος του τμήματος. Ο Δημήτρης Σποριδής ανέλαβε να βρει τους φοιτητές και εγώ ανέλαβα την δευτεροβάθμια. Απευθύνθηκα στο Καλαμαρί και ζήτησα τη συνδρομή του για να φτιάξουμε μια μικρή εισαγωγή σχετικά με τη ζωή του Μαριβό. Και συνεργάστηκα με την κυρία Ματαυτσή και τον κύριο Γιατζόγλου, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία τους. Στην ζωή του Μαριβό παίζουν από την Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί ο Στέφανος Αρβανιτίδης, η Ραφαέλα Καραβιώτου, ο Θωμάς Πολυχρονιάδης, η Αλεξάνδρα Ράντοβιτς και ο Ηλίας Ψηλόπουλος. Η δασκαλία χωρούν του Σάβα Ζικούδη, η δεύτερη καθηγήτρια είναι η Στέλλα Ματαυτσή και η σκηνοθεσία τη δασκαλία έγινε από τον Σάβα Γιατζόγλου. Τους ευχαριστώ όλους θερμά. Το κομμάτι του Καλαμαρί θα συνοδεύσει στην Άρπα η μαθήτρια Ζαφρανά Δανάη, η οποία είναι επίσης από την Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί και θα μας παίξει La Mélancolie et tout caractéristique par Félix Godefroid. Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με σκηνές από την κοινωνικία του Μαριβό, από τον τμήμα εδώ πέρα της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Συμμετέχουν οι φοιτητές Ηλία Καράμπινα, η Ζωή Δολματζή, η Μαριλένα Νιέζα Δήλο, ο Στάθης Σταθακόπουλος, η Αναστασία Αλπινίκη Βασιλείου και η Μαργαρίτα Βαρταμπετιά. Από το δεύτερο γέλ Νεάπολης συμμετέχει ο Θανάσης Παρμακίδης, παλιός μου μαθητής. Από το Λύκειο Τελασσά, με το οποίο είχα μια εξαιρετική συνεργασία και πέρσι, συμμετέχει ο Πόλα Τριάν Περμεζάς. Και από την Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, η Σοφία Τσιτουρίδου και ο Γιώργος Κλαβουνάκης. Η σκηνοθεσία και η διδασκαλία ήταν του Δημήτρη Σποριδή. Τώρα, την αποφασιστή παράσταση επιμελήθηκε μουσικά το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο την Βυργινία Θεοδοσίου, η οποία είναι ο σύνδεσμός μου με το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, και τις καθηγήτριες μουσικής του σχολείου, την Εκατερίνα Ανδριανάκη, την Ναταλία Αχαλκάτση και την Ιωάννα Τασιούλα. Στην υποδοχή είχαμε την Άννα Μάθου, τη μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης που μας έπαιξε βιολοντσέλο στην τρίτη σουήτα του Μπαχ Μπουρένα 2 για τσέλο. Και την ευχαριστώ και αυτήν θερμά. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου τον κύριο Λοβόλκοφ και τον Αλέξη Τύπου, με υπεύθυνες καθηγήτρες την Ναταλία Καραχαλκάτση και την Ιωάννα Τασιούλα, θα ακούσουμε το διπλό κονσέρτο Μπαχ σε ρε μινόρε για δύο βιολιά. Θέλω να σας πω ότι η παράσταση αυτή στήθηκε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις ένα μήνα.
μήνα. Είναι άγνωστο αυτό που κάναμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συμμετέχοντες φορείς. Θεωρώ ότι δώσανε πάρα πολύ από τον ελεύθερο χρόνο τους και μάλιστα μισθή. Νομίζω ότι όλο αυτό έγινε από αγάπη και μεράκι, τόσο για την τέχνη όσο και για τη γαλλική γλώσσα και τον γαλλικό πολιτισμό. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους τρεις πρωτεργάτες της σημερινής βραδιάς, τον Δημήτρη Σπορίδη, τη Στέλλα Ματατσί και τον Σάββατο Γιατσόγλου, γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ταλαντούχα άτομα, ικανά και με ήθος. Επίσης, να ευχαριστήσω τη διεύθυνση της Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρή, την κυρία Σιρή, την κυρία Μαλαθούνη και τον κύριο Μπαρτογιάννη για την υποστήριξή τους και τα παιδιά του Καλαμαρή, τα οποία επιμελήθηκαν την αφίσα και την πρόσκληση και το πρόγραμμα. Επίσης, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Αλεξανδρίνα Μπουφλέρ, την διευθύντρια της του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης και τον κύριο Μοζέ, που είναι Γάλλος συνάδελφος σχολικός σύμβουλος πρωτοβάθμιας μιας εκπαίδευσης και τη σημερινή σου παρουσία εδώ. Καλή διασκέδαση σε όλους. Σας απολαύσουμε τα παιδιά. Thank you.
Sachez que ce n'est pas à vous à juger de mon cœur pour le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. Si je te votre égal, nous verrions. Votre futur mari est un des plus honnêtes hommes. Peut-être figurer des mariages que deux millions de délicieuses. Délicieuses, que tu es folle avec tes expressions. Il est bien fait, aimable, de bonne mine. La beauté et la bonne mine. Ce sont là des agréments superflus. En ces mots, dans le mariage, je ne lui demande qu'un bon caractère. Verti chou, si je ne marie jamais, ce superflu-là sera moins nécessaire. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il me commune. Ah, une idée me vient. Lisette, tu as de l'esprit. Tu pourrais prendre ma place et je prendrai la tienne. Ah, madame, vous savez qui je suis. Voilà un chantillon de mes bonheurs. Que dites-vous? Cette fille me surprend. Il n'y a point de femme au monde à qui sa physionomie ne fût honneur. Je n'ai jamais eu de grande liaison avec le soubrette. Je suis un noble honnête homme, présenté ici sur la figure de mon valet. Mais elle, quelle espèce de suivante est-elle, avec son air de princesse? Chut, cher Lécan, mais je suis déguisé sur la figure de mon maître. Ah, te voilà, Bourguignon, mon pauvre manteau et toi. Avez-vous bien reçu? Il n'est pas possible qu'on nous reçue mal, monsieur. Un domestique là-bas m'a dit d'entrer ici et qu'on avait averti mon beau-père qui était avec ma femme. Vous voulez dire monsieur Gaulle, sa fille? Sans doute, monsieur. Oh oui, mon beau-père et ma femme, autant vaut. Je viens pour épouser et m'attends pour être marié. Cela est convenu. Il ne manque plus que la cérémonie qui est une bagatelle. Une bagatelle? Elle a raison, monsieur. Le mariage n'est pas fait. Mais voilà pour les faits. Quel sort bizarre. Aucun de ces deux hommes n'est à sa place. Coucou! Coucou! Cher joujou de mon âme, charmeur et joie comme du vin délicieux. Alain, arrêtez-vous, vous êtes trop avide. Arrêtez, arrêtez, qu'est-ce que vous faites ici? On vous a invité pour nous présenter la vie de Marivaux. Sinon, pas d'argent pour vous. Mais monsieur le producteur, c'est notre grand succès à Paris. Bonjour, c'est d'œuvre, bon nom des siècles. Non, j'insiste. Pas d'argent pour vous si vous ne présenterez pas la vie de Marivaux. D'accord, d'accord, monsieur le producteur. On va trouver une solution immédiatement. Agapit Thomas Kino. Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρο. Ο παγκοσμίου φήμης παραγωγός από τη Μόσχα. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Ο θείασός μας από το Παρίσι παρεξήγησε τη συμφωνία μας, αλλά μην ανησυχείτε, θα επανορθώσει άμεσα. Le producteur veut qu'on change nos rôles. Il veut simplement de présenter la vie de Marivaux. Moi, je ne connais pas ça. Moi non plus. De toute façon, c'est moi la vedette. La vedette. Tu es toujours la vedette. Maintenant, c'est moi la vedette. Arrêtez. C'est moi qui décide. On va jouer la vie de Marivaux. Sinon, vous allez être licencié. D'accord? Oui. Η παράστασή μας ξαναρχίζει. Le bébé, où est le bébé? Quel joli bébé! Comme il est beau, ce petit garçon! Ne pleure pas, mon petit chouchou! Comme il se ressemble à son père, ils ont le même vieux! Mais non, il veut s'arrêter. Non, à son père! Non, à sa maman! Zassi! À son père! Chut! Όπως βλέπετε, γεννήθηκε ο μικρός Αντρέ μια μέρα του Φλεβάρι, στα 1688. Άλλοι λέγαν πως ο μικρός έμοιαζε με τον πατέρα του, τον Μπρουζουλό Νικολά. Άλλοι με την γλυκιά Μαρή. Η παιδική του ηλικία κύλησε όπως ακριβώς τη φαντάζεστε, ανάμεσα στη γαλλική επαρχία και στο Παρίσι. Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στο κολέγιο Ορατοριάν Στεριών. Και όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, γράφτηκε στην νομική σχολή επειδή επέμενε ο πατέρας του. Faculté de droit. Faculté de droit, j'ai dit. Ah, oui. Merci, madame. Article 1.
Les lois et lorsqu'ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou à défaut le lendemain de la publication. Article 2. La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Το 1711 γράφεται για δεύτερη φορά στην Faculté de Droit. Article 1. Les lois et lorsqu'ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs qui entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou à défaut le lendemain de la publication. Article 2. La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Τον Απρίλιο γράφεται για τρίτη φορά στην νομική. Encore une fois. Article 1. Les lois et lorsqu'ils sont publiés au journal. Ça suffit, on a bien compris. Μην ανησυχείτε, ο ηθοποιός μας δεν θα ξαναπαίξει την σκηνή με τον καθηγητή. Τώρα, το 1713, ο Μαριβό αρχίζει και συχνάζει στα σαλόνια υψηλής κοινωνίας, όπως και το σαλόνι της Madame de Lambert. Αρχίζει, εκδίδει βιβλία, τα υπογράφει με το ψευδόνυμο Μαριβό και λίγο αργότερα το 1717 ερωτεύεται την Κολό, που ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη του, αλλά φανταζόμαστε πως και εκείνη ήταν ερωτευμένη μαζί του. Στην επόμενη σκηνή θα δούμε την ερωτευμένη Κολό να εξομολογείται τον έρωτά της στην φίλη της Μαργαρίτ. Μαργαρίτ, je suis très heureuse. Je rencontrerai l'homme de ma vie. Il est beau, gentil, hyper charmant. J'aime un nouveau, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Cela, ce n'est pas l'amour, c'est le carrousel de Champs-Élysées. Όπως καταλάβατε, η Κολό πετούσε σε πελάγια ευτυχίας. Και τελικά κατάφερε και παντρεύτηκε τον Μαριβό. Soyez heureux! Soyez heureux! Soyez heureux! Το ζευγάρι απέκτησε μία κόρη με το πρωτότυπο όνομα Κολό. Η μικρή Κολό μεγάλωσε, παραμεγάλωσε και όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία να παντρευτεί, ατίσισε. Γιατί οι γονείς της δεν μπορούσαν να την πρικήσουν και αποφάσισαν να τη στείλουν σε μοναστήρι. Δεν υπήρχε για εκείνη την εποχή. Η κονκουμπίν, η ρελιζιές. Τώρα, όσον αφορά τον Μαριβό, ήταν πολύ γραφότατος. Μυθιστορήματα, θεατρικά έργα, δοκίμια, περιοδικά. Άλλα γνώρισαν grand succès. Και άλλα την απόρριψη της γαλλικής κοινωνίας. Alors, tu ne peux pas imaginer ce qui s'est passé hier. Hier matin, je suis allée chez ma couturière. Je n'étais pas quoi, non? Non, non. Et je lui ai demandé de me coudre un robe vert pistache
avec un joli décolleté de la dentelle mince et un tissu de demain. Tu ne croirais pas ce qu'elle m'a dit. Elle n'a plus de tissu de demain. Je ne t'ennuie pas trop, non? Non, non. C'est incroyable. Je vais changer de couturière. C'est très urgent. La semaine prochaine, c'est le bal de Madame de la Berre. Je ne veux pas passer inaperçu, tu sais. Tu comprends, bien sûr. Oui, oui. Ah, je ne t'ai pas dit. Je ne t'ennuie pas trop, non? Non, non. Hier soir, j'ai assisté à une pièce théâtrale dans un certain Marivaux. Dégueulasse! Imagine que l'héroïne était amoureuse, dans un ballet. Et quand elle a avoué son amour à son père, elle a dit je suis tombée amoureuse. Mon Dieu, quelle banalité! Εκείνο όμως που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε είναι πως ο Μαριβό ανανέωσε την γαλλική γλώσσα, αναγνωρίστηκε για την αξία του και εκλέχθηκε ως πρόεδρος της Γαλλικής Ακαδημίας. Το σημαντικότερο, αποτελεί από τους σημαντικότερους θεατρικούς συγγραφείς όχι μόνο της εποχής του, αλλά όλων των εποχών παγκοσμίως. Εδώ, δυστυχώς, η πρόσθεσή μας λαμβάνει τέλος. Ελπίζουμε να την απολαύσετε. Thank you.
και οι γυναίκες εκείνων των καιρών, ο κόσμος και οι πρώτοι έρωτές τους θα φανερωθούν για πρώτη φορά μπροστά στα μάτια μας, όπως ήταν τότε, ή τουλάχιστον όπως θα έπρεπε να είναι. Ίσως οι περιπέτειες να μην είναι ίδιες, θα είναι όμως ίδιοι χαρακτήρες. Θα παρακολουθήσετε ίδιες ψυχικές καταστάσεις. Θα δείτε αθώες ψυχές, όπως ήταν οι πρώτες, και ακόμα πιο αθώες αν γίνεται. Ακούστε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Στην αυλή του πατέρα μου πριν από 18 ή 19 χρόνια, ξέσπασε για το ίδιο θέμα μια παρόμοια διαμάχη, που συνεχίστηκε με πάθος για πολύ καιρό. Ο πατέρας μου, που ήταν αρκετά φιλεύρενο πνεύμα και με άποψη τελείως αντίθετη από τη δική σας, μόρφωσε ιδία γνώμη και έδεσε σε εφαρμογή ένα πείραμα άψογα προετοιμασμένα. Εγκατέστησε 4 βρέφη, 2 του δικού σας φίλου και 2 του δικού μου, τα οποία μεγάλωσαν σε διαφορετική πτέρυγα. Έτσι ζουν και τώρα, χωριστά. Δίχως να έχουν βγει ποτέ ή να έχουν συναντηθεί μεταξύ τους. Μόνο τον Μεσρέν και την αδερφή του γνωρίζουν, που έχουν επιλεχθεί για το χρώμα τους, έτσι ώστε οι μαθητές να ξαφνιαστούν μόλις συναντήσουν άλλους ανθρώπους. Τώρα λοιπόν θα τους αφήσουμε για πρώτη φορά ελεύθερους να βγουν από το χώρο που τους έχει οριστεί και να γνωριστούν. Έχουν διδαχτεί τη γλώσσα που μιλούμε και έτσι θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις σχέσεις που θα αναπτύξουν μεταξύ τους, όπως θα συνέβαινε στις απαρχές του κόσμου. Οι πρώτοι έρωτες θα γεννηθούν ξανά και εμείς θα δούμε τι θα προκύψει. Αλλά ας αποτραβηχτούμε γρήγορα. Ακούω το σήμα που μας ειδοποιεί. Κόσμοι. Ένας είναι ο κόσμος, μόνο που δεν γνωρίζετε την έκτασή του. Πόσα μέρη, πόσες κατοικίες. Έχω την αίσθηση ότι είμαι ένα τίποτα μέσα σε τέτοια περαντοσύνη. Και αυτό μου προκαλεί χαρά, μαζί και φόβο. Α, τι είναι αυτό το νερό που βλέπω να κυλά στο χώμα. Ποτέ μου δεν ξανάδα κάτι τέτοιο στον κόσμο από που έρχομαι. Έχετε δίκιο. Είναι ένα ριάκι, έτσι το ονομάζουμε. Α, Καρίζ. Ελάτε, ελάτε να δείτε, υπάρχει κάτι εδώ μέσα που μοιάζει με άνθρωπο και δείχνει την ίδια έκπληξη για μένα όπως και εγώ για εκείνο. Μα όχι, τον εαυτό σας βλέπετε μόνο. Έτσι γίνεται σε όλα τα ριάκια. Τι, εγώ είμαι εδώ μέσα, το πρόσωπό μου. Ακριβώς. Α, το ξέρετε όμως ότι είναι κάτι πολύ όμορφο, ότι είναι κάτι εξαίσιο. Τι κρίμα που δεν το ήξερα τόσο καιρό. Πράγματι, είστε όμορφοι. Πώς? Απλώς όμορφη, υπέροχη, αυτή η ανακάλυψη με ξετρελαίνεις. Το ριάκι μιμείτε όλους τους μορφασμούς μου και όλοι τους μου αρέσουν. Θα πρέπει να νιώθετε μεγάλη ευχαρίστηση όταν με κοιτάζετε εσείς και ο Μεσρού. Θα μπορούσα να περάσω όλη μου τη ζωή κοιτάζοντάς με. Πόσο θα μ' αγαπήσω τώρα! Εγώ θα σας αφήσω. Περπατήστε όσο θέλετε. Θα γυρίσω στο σπίτι σας. Έχω κάποια δουλειά. Πηγαίνετε, πηγαίνετε. Δεν πρόκειται να βαρεθώ με το ριάκι. Καθόλου δεν πλήττω με τον εαυτό μου. Α, τι είναι αυτό εδώ, άνθρωπος σαν και εμένα. Μην πλησιάζετε. Γελάει, λες και με θαυμάζει. Μην προχωράτε. Το βλέμμα του όμως είναι όλο γλύκα. Ξέρετε να μιλάτε. Η χαρά που πήρα βλέποντάς σας, με έκανε στην αρχή να χάσω την αλιά μου. Μ' ακούει, μ' απαντάει και τόσο ευχάριστα. Με θαμπώνετε. Τόσο το καλύτερο. Με μαγεύετε. Και εσείς μου αρέσετε. Οπότε... Γιατί μου απαγορεύετε να πλησιάσω. Δεν σας το απαγορεύω πια με όλη μου την καρδιά. Να πλησιάσω τότε. Το θέλω πολύ, όμως σταθείτε λίγο. Νιώθω ταραχή, ταραχή. Υπακούω, γιατί είμαι δικό σας. Υπακούει, έλατε τότε εντελώς κοντά για να είστε ακόμα πιο δικός μου. Να που ήρθε, εσείς είστε λοιπόν. Και καλοφτιαγμένος που είμαι. Στα αλήθεια, το ξέρετε ότι είστε τόσο όμορφος όσο αυτό. Πεθαίνω από χαρά που βρίσκομαι κοντά σας. Σας προσφέρομαι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που είναι για μένα. Είμαι ευτυχισμένος. Με τόσο τρυφερά μάτια. Και τα δικά σας τα μάτια είναι τόσο ζωηρά. Παραπάνω όμως δεν μπορούμε να δούμε ένας τον άλλον, αφού είμαστε εδώ. Η ψυχή μου λαχταρά τα χέρια σας. Ορίστε. Η δική μου σας τα δίνω. Είσαστε πιο ευχαριστημένος. Ναι. Όχι όμως και πιο ήρεμος.
δεν χρειάζεται να είστε πάρα πολύ ήρεμος, γιατί εγώ θα σας αγαπήσω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ναι, θέλω να είστε όπως εγώ, αλλά όχι, όχι, δεν θέλω να είστε όπως εγώ. Δεν θα θέλω να είστε όπως εγώ. Έχετε μια διαφορετική τελειότητα. Δεν αρνούμε τη δική μου, βέβαια. Αλλά διατηρήστε τη δική σας για χάρη μου. Καθόλου δεν θα αλλάξω. Θα την έχω πάντα. Τι ωραία. Πείτε μου, πού ήσασταν όταν δεν σας γνώριζα? Σε έναν κόσμο δικό μου, όπου δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ εκεί, γιατί βρίσκεστε εσείς. Και εγώ θέλω για πάντα να κρατώ τα χέρια σας. Ούτε εγώ, ούτε τα χείλη μου μπορούν πια να τα στερηθούν. Μήτε τα χέρια μου μπορούν να στερηθούν τα χείλη σας. Όμως, ακούω θόρυβο. Πρέπει να είναι άνθρωποι από το δικό σου κόσμο. Κρυφτείτε πίσω από τα δέντρα, όχι από εκεί, από εδώ. Μην τύχει και το μάτσο, θα σας ξαναφωνάξω. Μα θα σας κάσω τα μάτια μου. Δεν πρόκειται, αρκεί να κοιτάτε στο νερό που κυλά, εκεί βρίσκεται το πρόσωπό μου. Θα το δείτε. Je ne me lasse point de moi. Oh, qu'est-ce que c'est que cela? Une personne comme moi n'approche point. La personne rit, on dirait qu'elle m'admire. Attendez, ses regards sont pourtant bien doux. Ça veut vous parler? Le plaisir de vous voir m'a d'abord ôté la parole. La personne attend, mais répond, et si agréablement. Vous me ravissez. Tant mieux. Vous m'enchantez. Vous me plaisez aussi. Alors pourquoi m'empêcher d'avancer? Je vous ne défends plus de bon cœur. Je vais donc approcher. J'en ai bien envie. Arrêtez un peu, que je suis émue. J'obéis. Il obéit. Il obéit. Venez donc tout à fait afin d'être à moi de plus près. Le voilà, c'est vous. Qu'il est bien fait. Vous êtes aussi beau que moi. Je suis fou de joie d'être près de vous. Je me donne à vous. Je ne sais pas ce que je sens, je ne saurais le dire. Pensez-vous comme moi? Je suis heureux, je suis agité. Je soupire. J'ai beau être auprès de vous, je ne vois pas encore assez. C'est ma pensée, mais on ne peut pas se voir davantage, car nous sommes là. Mon cœur désire vos mains. Tenez, le mien vous le donne. Êtes-vous plus content? Oui, mais pas plus tranquille. C'est ce qui m'arrive, nous nous ressemblons en tout. Oh, quelle différence. Toute mon existence ne vaut pas vos yeux. Ils sont si tendres. Le vôtre est si vif. Vous êtes si mignonne, si délicate. Oui, mais je vous assure qu'il vous sied fort bien de ne l'être pas tant que moi. Je ne voudrais pas que vous fussiez autrement. C'est une autre perfection. Je n'ai pas la mienne, mais gardez-moi la vôtre. Je n'en changerai point. Mm-hmm. Je l'aurai toujours. Mm-hmm. Ça. Dites-moi, où étiez-vous quand je ne vous connaissais pas? Dans un monde à moi, où je n'y retournerai plus, car vous n'y êtes pas, et que je veux toujours avoir vos mains. Ni moi, ni ma bouche ne sauront plus nous passer d'elle. Ni mes mains se passer de votre bouche. Mais j'attends du bruit, ce sont des personnes, des mamandes. Cachez-vous derrière les arbres, le pape. Mais je vous perdrai de vue. Non, vous n'avez qu'à regarder dans cette eau qui coule, à mon visage, y est, vous le verrez. Cachez-vous, cachez-vous. Ο άνθρωπος του Μαριβό, δίχως ταυτότητα, δίχως παρελθόν και συνήθειες, ανοίγει ξαφνικά τα μάτια για να δει με μιας ό,τι αντικρίζει για πρώτη φορά. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κατακυριευθεί από την εναλλαγή των συναισθημάτων του και να αποκτήσει μια υπόσταση τόσο αρμονική όσο και ένα παρθένο δάσος. Αυτό το θέμα πραγματεύεται και η φιλονικία, που είναι ίσως το πιο διεισδυτικά μεταφυσικό του έργο. Πλήττος κιόλας με την απουσία του. Εγγλέ μου, φαίνεστε λίγο ανήσυχη. Τι σας συμβαίνει? Κι όμως το βλέμμα της έχει γλυκάνει. Είναι πολύ μεγάλο μέρος να σας πω. Εσείς πιστεύετε ότι είμαστε μόνο τρεις. Λοιπόν, σας λέω ότι είμαστε τέσσερις. Απόκτησε ένα πράγμα που πριν από λίγο μου κρατούσε το χέρι. Σας κρατούσε το χέρι και δεν φωνάξατε βοήθεια? Βοήθεια! Γιατί? Για την ευχαρίστηση που με προκαλούσε. Μου άρεσε πάρα πολύ που μου το κρατούσε. Το κρατούσε με την άδειά μου. Το φιλούσε συνέχεια. Και αν το ξαναφωνάξω, πάλι θα το φιλήσει. Για δική μου ευχαρίστηση και για δική του. Ξέρω ποιος είναι. Νομίζω μάλιστα ότι τον πήρα ήδη στην ώρα που έφερε. Αυτό το πράγμα ονομάζεται άντρας. Mm. Είναι ο Αζόρ, τον γνωρίζουμε. Mm. Ο Αζόρ, τι ωραίο όνομα! Ω τον Αζόρ, τον αγαπητό τον άντρα, θα γυρίσει! Δεν με κάνει καθόλου εντύπωση που σας αγαπάτε και τον αγαπάτε. Είσαστε εντυπωσιασμένοι ο ένας και τον άλλο. Το είχαμε μαντέψει και από μόνοι μας. Αζόρ, Αζόρ, εσείς αγαπητέ, πελάτε, έλατε γρήγορα! Μα...
άγνωστος ένας άνθρωπος. Αχ, αχ, τι είναι το καινούργιο πράγμα. Με περιεργάζεται. Δεν δείχνει όμως να με θαυμάζει. Δεν θέλετε για Αζόρ και ακόμα λιγότερο για Εγκλέ. Έχει πάντως ομοιότητες, έτσι νομίζω. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ για αυτήν τη μορφή. Δεν ξέρω τι του λείπει. Έχει όμως κάτι ενοχλητικό. Το είδος της μάλλον με αποθεί. Να μιλάει, ας δούμε. Είστε άνθρωπος! Ναι, φυσικά και πολύ άνθρωπος! Λοιπόν, δεν έχει τίποτα να μου πει. Σαν τι να σας πω. Συνήθως οι άλλοι ασχολούνται μαζί μου και... Ναι. Δηλαδή, δεν σας έχω βοητεύσει. Εσείς, εμένα. Αφού σας λέω, εγώ βοητεύω τους άλλους. Πώς? Δηλαδή, δεν νιώθετε χαρούμενοι που με βλέπετε? Δυστυχώς. Ούτε ιδιαίτερα χαρούμενοι, ούτε θυμωμένοι. Γιατί να νιώθω κάτι? Τι περίεργο, με παρατηρείτε. Είμαι εδώ μπροστά σας και δεν αισθάνεστε τίποτα. Είναι που έχετε τα λού. Για κοιτάξτε με λίγο καλύτερα. Λοιπόν, πώς με βρίσκετε, ε? Πώς με βρίσκετε? Μα τι πράγμα είστε εσείς? Ποιος ασχολείται μαζί σας? Αφού σας λέω, εμένα βλέπουν πρώτα, σε μένα λένε τι σκέφτονται. Και εσείς μου ζητάτε να κοιτάξω εγώ εσάς, ενώ σου είμαι εγώ εδώ. Φυσικά, γιατί ωραιότερη είναι εκείνη που περιμένει να την προσέξουν και να την παγούν. Δεν έχετε παρά να εκπλαγείτε. Μα δεν καταλαβαίνετε. Σημαίνει ότι ωραιότερη είναι εκείνη που περιμένει. Και εγώ σας λέω ότι περιμένει. Μα αν δεν είμαι εγώ, τότε που βρίσκεται αυτή. Αφού τους ανθρώπους στον κόσμο, εμένα θαυμάζουν. Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους σας. Εγώ ξέρω πάντως πως υπάρχουν τρεις που τους αγυνεύουν και με αποκαλούν θαύμα. Και εγώ ξέρω ότι είμαι τόσο όμορφη, μα τόσο όμορφη, που γοητεύουμε και γοήτα κάθε που κοιτάζομαι. Ορίστε. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να γοητεύεστε με τον εαυτό σας. Εγώ που σας μιλώ, δεν έχει τύχει να κοιταχτώ ποτέ και να μην γοητευτώ. Αλλά πιστεύετε ότι μπορείτε να μετρηθείτε εσείς με μένα, αυτό πια είναι για γέλια. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτά που μου λέτε. Είναι όλα παραμύθια. Είμαι ομορφότερη. Αλλά πιστεύετε. Πηγαίνετε να ρωτήσετε κανένα μεσρέμι, πως δεν ξέρω κάτι. Είναι αλήθεια πως είστε υποφερτή. Και μάλιστα σχετικά νόστιμη. Είστε να γνωρίζω. Δεν είμαι σαν κι εσάς. Θα τη βαρέσω με όλη μου την καρδιά. Άκου μου το αναγνωρίζει. Αυτό και λέγα γέλια. Άντε πια. Άκουσε να σου πω, τα νερά του Ριακιού σημασία δεν σου δίνουν. Σημασία δεν σου δίνουν. Όσες φορές τους έχω ρωτήσει, μου λένε πάντα ότι είμαι η ομορφότερη. Μου το έχουν πει και θα μου το ξαναπούνε. Ένας μεσρέν δικό σου δεν ξέρω τι είναι. Αλλά αν με έβλεπε, σίγουρα δεν θα γύριζε ποτέ να σε ξανακοιτάξει. Ποτέ. Εγώ έχω ένα ζόρ που τον αγαπώ. Ένα ζόρ που είναι πολύ καλύτερος από αυτόν. Ένα ζόρ που δεν μπορώ να τον αποχωριστώ ποτέ και που λέει πως είμαι η ζωή του. Εσείς δεν είστε η ζωή κανενός. Κομπρί. Και επιπλέον, δεν καταλαβαίνω. Τι παραπάνω θέλετε, Δεν θα βγείτε καλύτερα. Από τη στιγμή που εμείς στην ευχαρίστηση να με κοιτάτε, μου είστε τελείως περίτη. Δεν σας ξαναμιλώ. Κι εγώ σας αγνώ. Τι φαντασμένα, από τι κόσμο βγήκε τούτο το πράγμα. Μεστρέ. Πώς, εσείς. Γιατί μου ξαναγύρισε, τι χαρούμενο που είμαι, πώς ανυπομονούσα. Μη, όχι, συγκρίνω τη χαρά σας. Δεν γύρισα, φεύγω. Εντελώς κατοικιδεύτηκα εδώ. Τότε σημαίνει ότι έπρεπε να βρεθούμε κατά τύχη. Ακούστε, ακούστε, τι μου συνέβη από λίγο. Είμαι όμορφη, έτσι δεν είναι. Όμορφη, και το ρωτάτε. Αυτό δεν διστάζει. Λέει αυτό που βλέπει. Μα θέλει και να το πείτε τέλεια, η ομορφιά ίδια. Ναι, αναμφισβήτητα. Εν τούτης, οι Καρίσσες κι εγώ κάνουμε λάθος. Είμαι άσχημη. Γιατί μου. Αυτή ακριβώς. Μόλις σας άφησα, συνάντησα ένα καινούριο άνθρωπο από έναν άλλον κόσμο που αντί να εντυπωσιαστεί από εμένα, αντί να γοητευτεί όπως εσείς και όπως το έβλεπε να του συμβεί, ήθελα αντίθετα να γοητευτώ εγώ από εκείνον. Και επειδή αρνήθηκα, με κατηγόρησε πως είμαι άσχημη. Έξαλλο γίνομαι με αυτά που ακούω. Ισχυριζόταν ότι θα με καταλείπατε αν δεν είχατε δει. Όμως είναι πράγματι άνθρωπος. Έτσι λέει. Έτσι μοιάζει. Δηλαδή σχεδόν. Σίγουρα θα ξανάρθει. Και απαιτώ να την περιφρονήσετε. Θέλω να νιώσετε αποστροφή άμα τη συναντήσετε. Είναι πώς. Τι λένε, ναι. Είναι μία Εγκλέ. Ακούστε τώρα πώς είναι φτιαγμένη. Έχει ένα πρόσωπο θυμωμένο.
σκυθροπό, όχι μαύρος από τις καρύς, ούτε άσπρος από το δικό μου. Η απόχρωσή του δύσκολα περιγράφεται. Και δεν είναι ωραία. Όχι, καθόλου. Έχει ένα διάφορο χρώμα. Έχει κάτι μάτια, πώς σας εξηγήσω. Που καμία ευχαρίστηση δεν προσφέρουν, που μόνο κοιτάζουν. Ένα στόμα που τους χρησιμεύει μόνο για να μιλά. Ένα σώμα όρθιο που ενδεχομένως να μοιάζει με το δικό μας, εάν τα καλοφτιαγμένα. Με κάτι χέρια που κουνούνται πέρα δόθε, με κάτι μακριά αδύνατα δάχτυλα. Νομίζω. Και μια φωνή απότομη και διαπεραστική. Αζόρ, Αζόρ, πού είσαι! Μόνο, σίγουρα θα με αναγνωρίσετε. Σαν να την βλέπω μπροστά μου. Αφήστε το σε μένα. Αφού την κατεξαφρίσω, θα τη διώξουμε σε έναν άλλο κόσμο. Ταπεινωμένη και πληκτισμένη. Και καταγέλαστε. Ω, μην νοιάζεστε. Και δώστε μου τούτο το χέρι. Να πάτε. Σε αυτό έχω. Χώμα ούτε μαύρο ούτε άσπρο. Σώμα όρθιο. Στόμα που μιλά. Πού να ψάξω να τη βρω. Όμως φέρει βλέπω. Έναν άνθρωπο σαν και εμένα. Να είναι άργη γλέ. Όχι. Δεν είμαι διαδιλόχος. Είστε όμοιος με εμένα. Και έτσι μου φαίνεται. Τι διακριβώς σκεφτόμουν και εγώ. Άρα είστε άντρας. Μου είπαν πως ναι. Και εμένα έτσι μου είπαν. Σας το είπαν. Γνωρίζετε ανθρώπους. Ω ναι, τους ξέρω όλους. Δύο μαύρους και έναν άσπρο. Και εγώ το ίδιο ακριβώς. Από πού έρχεστε? Από τον κόσμο. Από το δικό μου. Α, δεν ξέρω, υπάρχουν τόσοι πολλοί. Τι σημασία έχει? Μου αρέσει η όψη σας. Βάλτε το χέρι σας μέσα στο δικό μου. Πρέπει να βρεθούμε. Τι ωραία. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι κοντά σας. Αν και δεν σας βρίσκω ελκυστικό. Ούτε κι εσείς είστε. Καθόλου δεν με τραβάτε. Αν και φαίνεστε καλός άνθρωπος. Έτσι είναι. Κι εγώ σας θεωρώ καλό σύντροφο. Το ίδιο καλό είμαι κι εγώ. Σκοτίστηκα για το πρόσωπο. Ναι, σωστά. Πολύ μ' αρέσει που είστε διάθετος. Για πέστε μου αλήθεια. Τρώτε. Καθημερινά. Λοιπόν κι εγώ το ίδιο. Τότε μπορούμε για το κέφι μας να τρώμε μαζί και να το γλεντάμε. Να, η ώρα πλησιάζει. Θέλετε? Θα το γλεντάμε, θα κάνουμε αστεία. Ναι, θέλετε? Το λέω και χοροπηδάω. Κι εγώ, έτσι. Είμαστε δύο. Μπορεί και τέσσερις. Γιατί θα το πω και στη λευκή μου που έχει ένα πρόσωπο, πρέπει να το δείτε. Και τα δύο τα πρόσωπα τα δικά μας μαζί δεν αξίζουν. Όχι, πιστεύω, φίλε μου. Γιατί κι εγώ ξέρω ένα πρόσωπο το οποίο θα το πάρουμε μαζί μας που με συνεπέρνει και που έχει χέρια τόσο απαλά, τόσο λευκά και που με αφήνει να τα φιλώ συνέχεια. Για ποια χέρια μιλάτε, φίλε μου? Μήπως η δικιά μου λευκή δεν έχει τα ίδια θεία χέρια που με αφήνει να τα αγγίζω και να τα φιλώ όσο θέλω? Τώρα τα περιμένω. Τι καλά. Εγώ μόλις αποχωρήστηκα τα δικά μου και τώρα πρέπει να σας αφήσω και εσάς γιατί έχω μια δουλειά. Μείνετε εδώ που να γυρίσω μαζί με την Αντίνου μου και μετά θα χοροπηδήξουμε πάλι μαζί τη χαρά μας για την τύχη που είχαμε να συναντηθούμε. Une couleur ni noire ni blanche. Une figure toute droite. Une bouche qui parle. Où pourrais-je la trouver? Mais j'aperçois quelqu'un. C'est une personne comme moi. Serait ce glais? Bon, car elle n'est point difforme. Vous êtes pareil à moi, ce me semble. C'est ça que je pensais. Vous êtes donc un homme? On m'a dit que oui. On en a dit de moi tout de même. On vous a dit? Est-ce que vous connaissez personne? Ah oui, je les connais toutes. Deux noires et une blanche. Moi, c'est la même chose. D'où venez-vous? Du monde. Est-ce le mien? Ah ça, j'en sais rien. Car il y en a tant. Qu'importe. Mettez votre main dans la mienne. Vous nous aimez? Oui, da. Vous me réjouissez. Je me plais à vous voir sans que vous ayez des charmes. Ni vous non plus. Je ne me soucie pas de vous. Sinon que vous êtes bonhomme. Voilà ce que c'est. Je vous trouve du même. Un bon camarade. Et moi, un autre bon camarade. Je me moque du visage. À quoi donc? C'est par la bonne humeur que je vous regarde. À propos, prenez-vous vos repas? Tous les jours. Eh bien, je les prends aussi. Prenons-les ensemble pour notre divertissement afin de nous tenir gaillards. Ce sera pour tantôt. Nous vivrons, nous sauterons. N'est pas vrai, j'en saute déjà. Moi de même. Et nous serons deux, peut-être même quatre. Car je dirais à la blanche qui a un visage, il faut le voir. Elle en a un qui vaut mieux que nous deux. Ah, je crois, camarade, car vous n'êtes rien du tout. Ni moi non plus auprès d'une autre mine que nous mettrons avec nous qui me transporte et qui est là.
demain si douce, si blanche, qu'elle me laisse dans mes ailes. Grand camarade, est-ce que ma blanche n'en a pas aussi qui sont célestes et me laisse les caresser tant qu'il me plaît? Je les attends. Tant mieux. Je viens de quitter le mien et il faut que je vous quitte aussi pour une petite affaire. Restez ici jusqu'à ce que je revienne avec mon Adine. Et sautons encore pour nous réjouir de l'heureuse rencontre. Ha, ha, ha. Je suis pas de Marivaux. Είναι ένα σύμπαν σκληρό και βίαιο. Καλυμμένο περίτεχνα, κάτω από το μανδύα της κομμωδίας και του παιχνιδιού. Με αυτό το υλικό Μαριβό χτίζει το δικό του γνώριμο παιχνίδι της ίντρικας, το μεταμορφώσουν, των ελεγμών και του έρωτα, που είτε ομολογείται, είτε αποκρύπτεται, είτε αγνοεί την ύπαρξή του, ακόμα και από τους ίδιους πρωταγωνιστές. Ένα παιχνίδι, επικίνδυνα μολυσμένο από τη δύναμη του χρήματος, που αφήνει, παρά το αίσιο τέλος, μια στιφή γεύση στα χείλη, τόσο των ηρών, όσο και των θεατών. Μέσα σε μία ώρα, ένα λεπτό ή μια στιγμή μπορεί να συμβεί, να ερωτευτούμε. Να πάψουμε να είμαστε ερωτευμένοι. Να συνεχίσουμε να είμαστε ερωτευμένοι, αλλά με κάποιον άλλον. Πώς μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση για το μέλλον μας ή για μας τους ίδιους? Οι ήρωες του Μαριβό περνούν διαρκώς από λεπτό σε λεπτό, από συνέστημα σε συνέστημα, και από υπόσταση σε υπόσταση.